Οι δικηγόροι του ιτημένου των προεδρικών εκλογών του Κονγκό, Μάρτιν Φαγιουλού, κατέθεσαν ένσταση για το αποτέλεσμα στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας. Ο Φαγιουλού ζητά επίσης νέα καταμέτρηση των ψήφων με μη ηλεκτρονικό τρόπο. Ο ίδιος ο υποψήφιος πρόεδρος ανακοίνωσε την ένσταση μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, ενώ δημοσιοποίησε και βίντεο που δείχνει στρατό και αστυνομία έξω από το σπίτι του. Ο Φαγιουλού έγραψε πως στόχος των αρχών ήταν να τον εμποδίσουν να καταθέσει την ένσταση. Η Εκλογική Επιτροπή του Κονγκό ανακοίνωσε μεσοβδόμαδα πως νικητής των εκλογών είναι ο Φέλιξ Τσισεκέντι, με τον Φαγιουλού να απαντά ότι υπάρχει νοθεία, καθώς το ποσοστό του είναι στο 61% και όχι στο 34% που ανακοίνωσε η Επιτροπή. Την ίδια στιγμή, η Καθολική Εκκλησία της χώρας ανακοίνωσε ότι με τη δική της καταμέτρηση υπάρχει καθαρός νικητής στις εκλογές και αυτός δεν είναι ο Τσισεκέντι, όπως ανακοινώθηκε από την Εκλογική Επιτροπή.